Επιστρέφουμε με το ερώτημα του Μπάμπη Παπαναγιώτου για να απαντήσει ο Υπουργός. Έλα, Μπάμπη. Απλώς έλεγα, έτσι για να το μαζέψω, ότι ενώ έχουμε δηλώσεις από το State Department, οι οποίες είναι εξαιρετικά υποστηρικτικές για τις ελληνικές θέσεις, υπάρχει μια εσωτερική πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ, κυρίως λόγω του Φλόιντ και της πανδημίας, που εκεί δεν ξέρω, κύριε Υπουργέ, πόσο είναι συμπαγές το μέτωπο το οποίο στηρίζει την Ελλάδα και αν αυτοί οι οποίοι μιλάνε, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών και ο κύριος Πάιερ, εκφράζουν απολύτως τις διαθέσεις του κύριου Τραμπ. Εγώ δεν μπορώ να πω τώρα στα ενδοαμερικανικά. Για το να State αξιολογήσουμε το State Department δηλαδή, έχει πάρει πολύ ξεκάθαρη θέση όλο αυτό το ζήτημα. Το State Department, ξέρετε, αποτελεί το βαθύ αμερικανικό κράτος και τη διαχρονική αμερικανική διπλωματία. Τώρα, ο κύριος Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Κατανοητές σε κάποιο βαθμό στην πολιτική. Έχει και εκλογές μπροστά. Έτσι. Α δούμε. Τι άσποτα μπορώ να. Λοιπόν, να φύγουμε, παιδιά, από τα εθνικά, να πάμε και λίγο στην οικονομία και στα χωράφια του κυρίου Υπουργού. Σας έχει περιλάβει Αυγή. Αυγή σήμερα να μιλάει για ύφεση που έφερε η Νέα Δημοκρατία προ-κορονοϊού, κύριε Υπουργέ. Βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο σε μπλε φόντο κιόλας. Και λέει τα καθυστερημένα και ανεπαρκή μέτρα στήριξης μικρομεσαίας επιχείρησης και της πραγματικής οικονομίας θα εκτινάξουν το έλλειμμα στα ύψη και θα αναγκάσουν το Μητσοτάκη να πάρει μέτρα το 21. Εσείς μπορεί να λέτε για ανάπτυξη το 21, αλλά εδώ λέει μέτρα. Πάμε για μέτρα το 21. Yeah. Υπάρχει και ένα ερώτημα από πλευράς μου. Και θα ήθελα να απαντηθεί και το προηγούμενο ερώτημα που έθεσα για τα εθνικά δεν απαντήθηκε. Απαντήθηκε η κόντρα του Ποτζιά με τον Τζίπρα. Και το δικό μου ερώτημα για το αν θα γίνουν υποχωρήσεις και με την Αίγυπτο αντίστοιχε με τις Ιταλίες. Δεν έγινε. Πρώτα απ' όλα ως μεθοδολογία, ο Υπουργός δεν έγινε καμία υποχώρηση. Πώς, αφού και μάλιστα έκανε λαθροχειρία. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος είχαν επισημάνει τις υποχωρήσεις που γίνανε και είπαν ότι καλώς γίνανε γιατί υπάρχει ένα υπέρτερο στόχος με την Τουρκία. Μάλιστα. Το λέω αυτό για να μην κερδίζονται εντυπώσεις και να μένουμε στην ουσία. Ερώτημα για την οικονομία. Ο κύριος Υπουργός τες είπε ότι έχει στοιχεία όταν 3% η ανάπτυξη Γενάρη-Φλεβάρη και υπάρχουν δύο ερωτήματα. Το ένα είναι πώς έκανε άλμα από το 1% του τρίτου τρίμηνου, του τέταρτου τριμήνου η οικονομία το 19. Στο 3% των επόμενων μηνών και πώς το ξέρει αυτό, γιατί δεν κρατιούνται στοιχεία σε μηνιαία βάση. Επίσης, η πραγματική οικονομία είναι ότι όλοι οι καταστηματάρχες στο λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, όχι απλά γκρινιάζουν όπως έχουν μάθει, όπως είπε ο κ. Υπουργός πριν από λίγες μέρες, αλλά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και βλέπουμε τους εργαζόμενούς τους να βγαίνουν χτες στους δρόμους με τρόμο για το αν θα κρατήσουν τις θέσεις τους. Και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης να μην φτάνουν μέχρι τώρα στον προορισμό τους. Ούτε τα μισά λεφτά, αν δεν κάνω λάθος, από την εμπιστευτέα προκαταβολή. Και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα μεταξύ της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των τραπεζών. Για το ΤΕΠΗΧ. Για να απαντήσει ο Υπουργός. Και μάλιστα ο ίδιος κεντρικός τραπεζίτης έχει μείνει. Αν θέλει να πιέσει την κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι θα κατά για τον κύριο Σπουρνάρα. Θα μας απαντήσει ο Υπουργός και για το ΤΕΠΗΧ. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση να ζούμε στην ίδια χώρα. Σε όλε τι δημοσκοπίε, αγαπητέ κύριε Κλαδιανέ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται το ΣΥΡΙΖΑ με 20%. Αυτό δεν είναι καθόλου απάντηση. Με συγχωρείτε. Εάν όλα τα κάνουμε τόσα λάθος. Και οι άνθρωποι υποφέρουν τόσο πολύ. Θα είμαστε ανήκως μονάδες. Απαντήστε στην ουσία και αφήστε με τις δημοσκοπήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να λέω αυτό που λένε δημοσκοπήσεις. Δεν διακόπτω την αντίληψη. Ελάτε. Δεν διακόπτω. Δεν θέλω να μιλάω για την ουσιαστική επιχείρηση. Εγώ θέλω μια ευθεία. Έβαλε πολλά θέματα να απαντήσει. Δεν προλαβαίνω. Θέλω ευθείε απαντήσει. Όλη η εικόνα που παρουσίασε ο κύριο Κλαδιανό απολύτου καταστροφή και του χάου. Θα είχαν κάποιο είδους βάση. Τι από αυτά που είπα δεν ισχύει, πείτε. Ρε παιδιά, όλα απαντήσει, ήταν ακούσουμε, λάθος. Τι λέει, πάμε με τη σειρά, λοιπόν. Πάμε, ναι. Συγκρίνατε την απόδοση της οικονομίας του πρώτου τριμήνου του 20 με το τελευταίο τριμήνου του 19. Όχι, όταν ξέρετε. Το 3% που είπατε δεν μπορώ έτσι. Με συγχωρείτε, αυτό δεν γίνεται. Φίβο να απαντήσει. Αυτό δεν σκόρει πάρα πολύ. Μετά θα έχει λόγο. Με συγχωρείτε, ο κύριο Υπουργό. Μα δεν τα έχει αφήσει να απαντήσει. Ο Υπουργό θα απαντήσει όπω θέλει, παιδιά. Κάθε καθηγητή θα απαντήσει όπω θέλει. Όχι, θέλουμε εμεί. Επιλέξει, είπατε, πώς από το 1% του τελευταίου τριμήνου του 19 πήγαμε στο 3% της αρχής του 20, δεν το είπατε. Για τους δύο μήνες που εσείς αναφέρατε. Για τους δύο μήνες, το είπατε. Είπατε 3% το είπατε. Σωστά, το είπατε. Αυτό είναι. Είστε άσχετος, λοιπόν. Διότι το 1% άσχετος. Είστε, ακούστε τη λέξη, άσχετος. Άσχετος και δυστυχώς. Ακούστε τώρα γιατί. Είστε άσχετος. Ακούστε τώρα γιατί. Και με προσβάλλει και δεν απαντάστε ρωτήματα. Ακούστε τώρα. Πάλι έχω να απαντήσω. Δεν φοβάμαι τον κύριο Γεωργιά. Μπορώ να θα απαντήσω τώρα. Πρέπει η να απαντήσει τώρα, παιδιά, για να ακούσουμε τι λέει. Θα το επισημαίνω. Το τέλος θα τον κρίνουμε στην απάντησή του. Η σύγκριση να τι λέει. Του 1%. Θα τον κρίνω και αν με προσβάλλει, κύριε οικονόμο. Θα τον κρίνουμε για όλα, σε απαντήσει. Η σύγκριση του 1% που είπατε στο τέλος του 19. Μάλιστα. Με το 3% του 20. Που αναφέρατε χτες. Είναι λανθασμένη γιατί.
το 1% αναφέρεται στο 1% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 18, ενώ το 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 19. Συγκρίνεται δηλαδή, κύριε, μίλαμε πορτοκάλια. Άρα είστε άσχετος. Και ξαναρωτάω εγώ. Πώς μπορείτε. Το καταλάβατε τώρα γιατί είστε άσχετος. Ξαναρωτάω. Θέλετε να έρθετε για ένα φροντιστήριο. Ευχαριστώ. Κύριε Γεωργιάδη, αν έχετε σπουδάσει οικονομικά και συγκρίνετε. Ξαναλέω με τη σειρά. Δεν το διευθύνετε καταρχάς, κύριε Γεωργιάδη. Αν έχετε, σπουδάσει οικονομικά και συγκρίνατε το τελευταίο τρίμηνο του 19 με το πρώτο τρίμηνο του 20, με συγχωρείτε, πηγαίνετε πάλι προτιμωτικού. Κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει λόγο να τον προσβάλλετε τώρα. Σας θέτει ερωτήματα. Δεν είναι ερώτημα αυτό, κύριε Αγγελόπουλε. Δεν είναι ερώτημα. Πώς μπορεί να ξέρει ένας υπουργός οικονομίας μηνιαία στοιχεία. Όχι, βέβαια. Παραμένει το ερώτημα. Μπορώ να απαντήσω. Παραμένει. Πώς ξέρετε, πώς έχετε αυτά τα στοιχεία. Και πώς έκανε αυτό το πράγμα. Δεν θα με ξαναδιακόψετε. Πάλι άλλο πρόβλημα. Δεν θα με ξαναδιακόψετε. Δεν θα με προσβάλλετε. Αν δεν έχουμε και άλλα ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε έτσι. Γελάει όλη η αγορά μα. Με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται προσβολέ και χαρακτηρισμοί, ρε παιδιά. Ελάτε να το. Δεν θα με προσβάλλετε, λέει. Αλλά γελάει όλη η αγορά μου αυτό που είπατε. Βεβαίως γελάει όλη η αγορά μας. Άρα εγώ δεν θα σας προσβάλλω για να προσβάλλετε εσείς. Τώρα έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε έχει νόημα. Εάν εσείς έχετε τα ερωτήματα δυσκολεύουν τον υπουργό, αυτό θα φανεί. Το να βρίσκουμε ένα στον άλλο, παιδιά, δεν λέει τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα. Έκανε ένα ερώτημα που δείχνει ότι δεν καταλάβαινε τι ρώτησε. Τι να του πω, ότι είναι σχετικό. Το ότι ανησυχεί. Ξαναλέω, είπε. Είπε διαφορά των στοιχείων σε ετήσια ή σε μηνιαία βάση. Σα παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Με τα τυχιακά οικονομικά έχω. Δεν μπορείτε να μου κάνετε μαθηματάκια. Ελπίζω να το πείτε στην αρχή. Δεν είμαι από τα παπαγαλάκια σα, κύριε Υπουργέ. Δεν είμαι από τα παπαγαλάκια σα, θα του βάλετε μάθημα. Τα απαντήσατε σε αυτά που σα ρώτησα. Και είναι πολλά. Και δεν απαντάτε. Και στην κοινωνία απαντήστε. Και στην κοινωνία απαντήστε. Ντροπή σα απαντάτε. Εξαιρετικά χρήσιμο. Ξαναλέω λοιπόν για το κλείσιμο. Σοπάτε καλέ που θα μου μάθετε κάτι για την οικονομία. Εξαιρετικά. Δεν θέλετε να τα πηγαίνετε καλά για να μου βάζετε μένα μαθήματα. Γιατί σα είπα το 2019 αυτό πήγε... που λέει η Αυγή σήμερα ισχύει, κύριε Υπουργέ. Λέει η Νέα Δημοκρατία έφερε την ύφεση πριν τον κορονοϊό. Το 2019... Ισχύει αυτό ή όχι. Το έχει πρώτο σέλιδο. Να το, εδώ είναι. Πρώτη προφανώς, σελίδα σήμερα. Προφανώς και δεν ισχύει. Για να μην χάνουμε χρόνο και ανεβάζουμε. Το 1% δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ. Κύριε Οικονομικός. Εγώ για να μιλήσω πρέπει να έχω έστω 20 δευτερόλεπτα χωρίς διακοπή. Ειλικρινά και ανεβάζω τον τόνο, είμαι διακόπτη. Αυτό είναι ο λόγος. Δεν μπορείτε να τον κάνετε να σταματήσει για 20 δευτερόλεπτα. Για την Οβάρτη. Θα την πληρώσουμε. Δεν θα έχουμε χρόνο. Θα χάσουμε τον χρόνο. Για 20 δευτερόλεπτα. Όσο δεν απαντάτε στα ερωτήματά μας. Άκου λίγο, Φίβο. Θα μας επιτρέψετε να βάλουμε το σώμα. Μα θα χάσουμε τη συζήτηση της παιδιά. Δεν έχει νόημα. Φίβο. Ακούω και εγώ τόσο ερωτήματα και δεν... Λοιπόν, πρώτον, δεν μπορεί κανείς να απαντήσει αυτό που απαιτεί κάποιος να απαντήσει. Και έτσι, που θεωρεί ναι, κάποιος σαν όχι, απάντηση. Και πάντως δεν την ελέγχει. Μα θα απαντήσει όπως θέλει ο άλλος, παιδιά. Εμείς δεν βάλουμε την απάντηση. Και εμείς δεν βάλουμε τα ερωτήματα. Σε αυτόν που με λέει. Θα το πεις μετά, ρε παιδιά. Δεν θα λύσουμε τα προσωπικά ζητήματα τώρα εδώ. Δεν απαντήσει. Σε λίγο θα μας κόψει το κοντρόλ και δεν θα έχουμε πει τίποτα. Αν επιλέγει να κάνει μπάχαλο μια συζήτηση, δεν θέλει να απαντήσει. Όταν ρωτάμε κάτι, να περιμένουμε την απάντηση. Συγκεκριμένα προσωπικά ζητήματα δεν θα λύσουμε εδώ. Προσωπικά ζητήματα δεν λύνονται. Μια παρατήρηση μόνο να κάνω μετά. Παραφράζω. Όσοι λένε ότι είχαμε ύφεση το έτος 2019 είναι εκτός πραγματικότητας. Διότι το έτος 2019 έκλεισε με ανάπτυξη επισήμως από το Ελστάτ συν 1,94. Μάλιστα. Ο επίσημος στόχος του προϋπολογισμού ήταν 1,96. Δηλαδή σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ έχουμε πέσει 0,02% έξω από το στόχο. Mm-hmm. 0,02%. Για το πρώτο τρίμηνο μιλάμε. Για το σύνολο του 2019. Μάλιστα. Το σύνολο. Άρα όταν κάποιος λέει η Νέα Δημοκρατία έφερε την ύφεση το 2019 πριν mm-hmm. τον κορονοϊό, είναι σαν να μην ξέρει να διαβάλει τα νούμερα που σε έχουν βγει. Σε τριμηνιαία βάση είχαμε μείωση του ΑΕΠ, κύριε Γεωργιάδη. Σε τριμηνιαία βάση είχαμε ύφεση. Ειλικρινά, πιστεύετε ότι εγώ μπορώ να μιλήσω αν με διακόπτει συνεχώς. Δεν επιβράβησε από το 2,8 σε ένα σε ετήσια βάση. Άσε ρε φίλε να μιλήσει ο άνθρωπος για να τελειώνουμε. Ελάτε ρε παιδιά τώρα. Δεν θα σταματήσω. Και αν έχει μάθει ο κύριος Γεωργιάδη θα κάνει τέτοιο δάλογο. Μα θα κλείνει ο κόσμος και σένα και τον υπουργό με τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Γιατί δεν είμαστε παιδάκια να μας κοροϊδεύει ότι δεν υπήρξε επιβράβηση και ότι δεν υπάρχει ύφεση. Έχει νόημα τώρα μιλάει κανείς μόνος του. Σε τριμηνιαία βάση ύφεση υπήρξε. Να εξηγήσω λίγο την τριμηνιαία βάση. Ελάτε. Πάμε σε τριμηνιαία βάση. Τώρα θα προσπαθήσω να ακουστώ χωρίς να με διακόψει. Ωραία. Δεν υπήρξε ύφεση. Φεβρουάριο, Μάρτιο, όχι, μιλάμε. Μιλάει για το τελευταίο τρίμηνο του 19. Δεν υπήρξε επιβράδυνση. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε.
Η σύγκριση γίνεται πάντα με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τι έκανε όμως ο κύριος Τσίπρας τα τρία χρόνια που κυβερνούσε, έδινε 1,5 δισεκατομμύριο χρήματα ρευστό στον κόσμο, mm-hmm. πάντα στο τελευταίο τρίμηνο, το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Σωστό αυτό, το θυμάστε. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Ενώ το έτος 2019, κύριε Κλαβιανέ, έδωσε το 1,5 δισεκατομμύριο το Μάιο πριν τις ευρωεκλογές. Τι έκανε λοιπόν, πήγε σε ένα τρίμηνο που το 2018 δεν είχε το 1,5 δισεκατομμύριο, mm-hmm. το έβαλε στην αγορά και το σύγκρινε με αυτό και που το σύγκρινε με το προηγούμενο. Άρα ανέβηκε τεχνητά αυτό, και αυτό το 2,8 που λένε. Ενώ πήγε το τελευταίο τρίμηνο του 2019, που το προηγούμενο είχε δώσει τα λεφτά, τώρα θα αφαιρέθηκε το 1,5 δισεκατομμύριο. Άρα τι έκανε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, ξέροντας ότι χάνει τις εκλογές, έφτιαξε λογιστικά ένα αφήγημα για να μπορεί ο κύριος Κλαβιανός να λέει αυτά. Πήγα από τον Ευαριά του Βέντερ, αυτά τα πράγματα. Γιατί διαθέσατε πάνω λοιπόν. Λοιπόν. Φρύνσεις τότε και λοιπόν. Όχι, και όχι Μπάμπης, σε... Μπάμπης Παπαπαναγιώτου, φίβο, φίβο, να το κλείσουν. Να το κλείσουν. Άρα δεν είναι λάθος. Φίβο, θα σεβαστείς τον συνάδελφο, ο οποίος θέλει να ρωτήσει. Σε παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλει να ρωτήσει και ο Μπάμπης, κυρία Γεωργιάδη. Γιατί θέλω και ανεβαίνει τον και εγώ παρασύρω επειδή με διακόπτουν για λόγο. Λοιπόν, δεν θα καταλάβουμε. Δεν έχει νόημα τσακώνομαι εγώ με τον Κλαβιανό ή εγώ με την Αυγή για το αν είχαμε ύφεση ή όχι. Γιατί πέρα από εμάς, που ο καθένας μπορεί να έχει το πολιτικό του συμφέρον και αυτός να είναι το δημοσιογραφικό του συμφέρον και ο εργοδότης του ή απόψεις του. Ή απόψεις του, δεν λέω όχι. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι πάνω από εμάς. Οι αγορές. Ακριβώς. Οι αγορές κρίνουν τις οικονομίες. Το Φεβρουάριο του 2020, λοιπόν, το επιτόκιο του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου έπεσε κάτω από το 1%. Γιατί mm-hmm. έπεσε κάτω από το 1% το Φεβρουάριο του 20, γιατί είναι, θέλει να κάνουν τους φέτους τον Γεωργιάδη, mm-hmm. γιατί τους έδινε λεφτά ο Πέτσας με τα fake news που λέει ο Βαξεβάνης. Όχι, διότι όλοι οι οίκοι που μετράγαν την ελληνική οικονομία βλέπανε το έτος 2020 η Ελλάδα πήγαινε για άνω του 3% σε αιτήσια βάση. Τελεία. Μπάμπι, έλα. Λοιπόν, γι' αυτό έπεσαν τα επιτόκια. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Άρα, κύριε Κλαβιανέ, αφού έχετε σπουδάσει οικονομία, ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί που ποντάρουν τα λεφτά τους στα ομόλογα, δεν τα ποντάρουν για να τα χάσουν. Τα ποντάρουν για να κερδίσουν. Έλα, Μπάμπι, μπράβο. Γι' αυτό σας είπα, ένα φροντιστήριο σε εσάς θα ήταν χρήσιμο. Κύριε Γεωργιάδη, δεν συνεχίζετε. Στις μαγιές Δεν μπορεί. Όταν η ύφεση στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο, είναι 0,9. Και όταν στην Γερμανία είναι 3,5. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν μπορεί να μιλάει. Κρίμα. Κύριε, κρίμα. Να μην μπορεί να πάρει φόλο. Τελεία να μιλήσει ο Μπάμπης. Δεν είμαι ασεβής. Δεν είμαι ασεβής. Παιδιά, τώρα έχουμε έναν υπουργό εδώ υποτίθεται να μάθουμε 5 πράγματα και πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γιατί το κάνουμε τον καλεσμένο. Να καθίσουμε να το δούμε μεταξύ μας. Μα γιατί το φέραμε. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τον υπουργό, παιδιά. Γιατί το φέραμε εδώ. Να περνάει η ώρα. Όχι, δεν να ακούσουμε τον υπουργό. Τι λες τώρα, Φίβο, αλήθεια. Φίβο, το εννοείς αυτό. Δεν σου επιτρέπουμε να κάνεις ερωτήσεις σοβαρολογίες. Κάθε φορά πάνω από κάτι γίνεται χαμός. Σοβαρολογίες. Και αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης τώρα. Έχει ενδιαφέρον. Μπορεί να μην σου αρέσει η απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει δεν τίποτα μου αρέσει. Είναι και μόνο μου αρέσει. Άμα δεν μπει κάποιος αυτό θα θέλει να ακούσει ο κύριος. Κύριε Καρόλα, δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω follow-up ερώτηση. Φεύγουμε, φεύγουμε. Παιδιά, σας έγινε όμως έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να έχουμε. Εγώ, όχι, η δουλειά μας έχει κανόνες. Η δουλειά μας δεν είναι μπάχαλο, παιδιά. Έχει κανόνες εδώ η δουλειά. Και το ξέρεις εσύ και το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό που γίνεται. Και θα το σταματήσω αυτό να συμβαίνει. Από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το μπάχαλο. Θα σεβόμαστε και τον καλεσμένο και τον παρουσιαστή και την παρουσιάστρια και όλους. Θα σεβόμαστε τον ένα άλλον εδώ. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα υπάρχει σεβασμός στην κουβέντα. Μπορεί να το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Επειδή τώρα ξεκινάει να κλείσει μια κουβέντα. Έτσι δεν είναι, κύριε Γεωργιάδη. Επειδή πήρατε τώρα στην ουσία. Πριν δεν πέρασε. Ηρεμία.
Μην γελάτε. Δέχομαι. Για πολύ το σύρεμο σήμερα. Δέχομαι. Δεν είστε, κύριε Ρίγκο. Για αν δείτε το βίντεο, όταν στριμώχνετε, θα καταλάβετε. Απαντάτε στην ουσία. Μα νομίζω ότι στριμώχνετε. Αν δείτε το βίντεο, θα καταλάβετε ότι δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω ούτε 15 δευτερόλεπτα συνεχόμενη απάντηση. Μα δεν δίνετε. Εάν αυτό εσεί το λέτε ηρεμία. Όταν ξεκίνησατε να δείτε τα απαντήσει, δεν μίλησα. Είπατε κάτι ουσιαστικό μετά για την οικονομική πολιτική. Εγώ δέχομαι, κύριε Ρίγκο. Επειδή σα κατηγόρησε ο κύριο Κλαβιανό, εσά και την Ιένα Σωσοπούλου, ότι με προστατεύετε και δεν τον αφήνετε να με στριμώξετε. Λέω αυτό που ακούστηκε προηγουμένως, δεν ήταν σωστό. Εντάξει, ναι, ναι. Όποτε θέλετε να μέτρετε τον κύριο Κλαβιανό εδώ, αυτό αλλά δεν θα με διακόπτει. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό ξανά, σας τα εγγυόμαστε. Αλίμονο αν φοβόμουν τον κύριο Κλαβιανό ή τον οποιοδήποτε κύριο Κλαβιανό. Θα σεβόμαστε και αυτούς που μας βλέπουν πάντως, παιδιά, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αλλά το να μιλάει ο ένας πάνω στον άλλον. Έτσι, γίνεται πάντα. Εγώ άφησα τον κύριο Κλαβιανό όλο το διακόπτω. Δείτε τώρα, μιλάω πάντα. Καλημέρα, πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη, ελάτε, ελάτε. Φύγαμε και πάμε μέχρι την Καλυθέα, γιατί φαίνεται ότι έχουμε πολύ σοβαρά.